Να καλωσορίσουμε τον κύριο Μάνο Στεφανίδη, που έχει καλωσύνη να μας πει λίγα λόγια για το έργο του Κώστα Σπιτιούνη. Παρακαλώ, αν θέλετε λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία, παρακαλώ, για τρία λεπτά. Επειδή τα εγγένεια δεν είναι μόνο ευκαιρία για συνάντηση, ξέρω εγώ, δεν είναι απλά ένα ακουστικό γεγονός, είναι και ένα καλλιτεχνικό, ένα πνευματικό γεγονός. Και μάλιστα υψηλού επίπεδου. Δύο μονολόγια, γιατί ούτε η ώρα είναι η κατάλληλη, ούτε η θερμοκρασία, κάνει ζέστη. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί αυτό που βλέπετε είναι μια δουλειά αρκετών χρόνων. Μια δουλειά πολύ επιμελημένη, πολύ ευσυνείδητη, πολύ μοναχική. Αυτό ο γλυκός άνθρωπος που φαντάζομαι οι πιο πολλοί το ξέρετε και όσοι δεν το ξέρετε είναι μια ευκαιρία να το γνωρίσετε, που είναι πάντοτε με το χαμόγελο και που είναι πάντοτε μια ανοιχτή αγκαλιά, έχει στην πλάτη του και πολύ μοναξιά και πολύ μόνωση από αυτά τα έργα που βλέπετε. Εμένα ο Σπυριούνης νόμιζε ότι δεν μου αρέσει η ζωγραφική του. Διαβάζοντας τα δικά μου κείμενα και βλέποντας τις δικές μου επιλογές, είχε μια επιφύλαξη. Και όταν του ζήτησα εγώ να προλογίσω την έκθεση και τον κατάλογο, μάλλον εξεπλάγει. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι την τελευταία δεκαετία που τον παρακολουθώ, διαπιστώνω και μια πολύ μεγάλη εξέλιξη, καθαρά τεχνικά, αλλά και κυρίως που είναι και το πιο σπουδαίο, την κατάκτηση ενός προσωπικού ύφους και μιας ιδιαίτερης ατμόσφαιρας, ένας άδειος χώρος, μελαγχολικός. Κοιτάξτε πώς αυτά τα έργα που έχουν ελάχιστα θερμά χρώματα, που είναι κρατημένα στα γκρίζα, που επιτρέπουν όλες αυτές τις ελευθερίες. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να είναι πλάνο από μια ταινία, ας πούμε, του Αγγελόπουλου ή του Ταρκόφσκι ή του Βάιντ. Αυτός ο άνθρωπος, κοιτάξτε εκεί, αυτά τα σύνολα, αν θέλετε λίγο, αυτά τα σύνολα των ανθρώπων που κινούνται, σαν να μην έχουν μοίρα, σαν να μην έχουν χώρο, που ψάχνονται. Το ότι επιλέγει αυτή την έντονη οριζοντιότητα, που είναι ο αχανής ορίζοντας, ξέρετε, η ζωγραφική ξεκινάει από δύο γραμμές. Αυτή τη γραμμή, την οριζόντια, που είναι ο χώρος, η γη και ο ουρανός, και αυτή τη γραμμή που είναι η ένταση. Προς τα πάνω είναι ανάσταση, προς τα κάτω μας πήρε και μας σήκωσε, έτσι. Είναι ο δείκτης του χρηματιστήριου. Βέβαια θέλω να μιλήσω και για το μαντήλι του κυρίου Σπυριούνη και να πω ότι το δικό μου είναι σεμνότερο και άρα είναι πιο κοντά. Τίποτε άλλο. Βλέπω μια πάρα πολύ ωραία στιγμένη έκθεση. Κοιτάξτε το χρώμα που επέλεξαν για να φάνουν αυτά τα λευκά. Κοιτάξτε και το φιλίρισμα ακόμα, το πλαίσιο, το πασπατού, το ξύλινο, η λακαρισμένη κορνίζα. Είναι όλα πάρα πολύ φροντισμένα για να αναδειχθεί αυτό, και με αυτό τελειώνω, να αναδειχθεί αυτή η ζωγραφική που έχει να κάνει με το τυχαίο, με την τυχαιότητα, που είναι όπως λέμε στη γλώσσα της ζωγραφικής νευτιλίδικη, δηλαδή με πολύ αραιωμένο χρώμα και αραιωμένο πινέλο, χωρίς πάστες, χωρίς δηλαδή την πληθωρικότητα της έκφρασης, σαν κάτι που φεύγει, σαν μια μουσική ζωντίνα, που όμως έχει και πολύ αίσθημα, πώς θα το πω, και πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Μελαγχολία, αίσθημα, χώρη, ο χρόνος που φεύγει, οι τόποι που φεύγουν, οι ηλικίες που φεύγουν, τα σώματα τα οποία γερνάνε. Αλλά έχω να του πω του φίλου μου του Κώστα του Σπυριούνη, ότι στο τέλος οι τρυφεροί θα επιβιώσουν, αυτοί θα σωθούν, γιατί φίλες και φίλοι, η τρυφερότητα φτιάχνεται από ατσάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.